Βίζε κάτω από τα, δοκάρια. Πρέντλ δεξιά, Μερτεζάκερ και Νάλτο στο κέντρο της άμυνας. Πασάνεν αριστερά, Βράνιες, Μπάουμαν, Διέγκο και Έτσιλ στη μεσαία γραμμή και μπροστά αγωνίζονται ο Πιζάρο με τον Ρόζενμπεργκ, με τους αντιπάλους τους. Να και η σύνθεση. Γκαλίνοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Νίλσον, αριστερά ο Σπυρόπουλος. Σαριάγγι και Βίντρα στο κέντρο της άμυνας. Τζιόλης στη μεσαία γραμμή με τον Σιμάο και τον Τζιλμπέρτο Σίλβα. Γκάμπριελ και Καραγκούνης δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Και ο Μάντζιος επιθετική εχμής. Αυτό το 4-3-2-1, 4-5-1, πείτε το όπως θέλετε. Καλή κίνηση από τον Σπυρόπουλο και βεβαίως φάουλ που κέρδισε από την παρέμβαση του Σεμπάστιαν Πρέντλ. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Καραγκούνη. Δοκάρι! Μεγάλη στιγμή! Μάτζιος, κεφαλιά νέα και μάζεψε τώρα ο Βίζε από το πουθενά. Πήγε ο Παναθηναϊκός να ανοίξει το σκόρ εδώ. Σε μια ανύποπτη φάση, κοιτάξτε και πάλι. Το φάουλ από τον Γιώργο Καραγκούνη δεν υπολογίζει καλά την πορεία της μπάλας. Ο Βίζε κεφαλιά από το Μάτζιο στη συνέχεια που δείχνει να μπορεί να ελέγξει μέχρι τώρα κυρίως στη μεσαία γραμμή το παιχνίδι. Γκάμπριελ, χαμηλό το σουτ, έπεσε ο Βίζε και μάζεψε την μπάλα γρήγορα στον πάγκο της Βέρντερ και τον Ανδρέα Ναούμι. Τεζάκερ. Κεφαλιά από τον Σπυρόπουλο. Γκάμπριελ, Μάντζιος αμέσως το σουτ. Δεν ήταν κακό σκέψη, ούτως ή άλλως άλλη στήριξη δεν είχε. Νάλτο βγαίνει μπροστά. Καλή τρίπλα του. Το σουτ, κανένα πρόβλημα για τον Γκαλίνοβιτς με το αριστερό. Εδώ υπάρχει κενό. Να ο Πιζάρο, να ο Πασάνεν. Προσοχή χρειάζεται τώρα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και τελικά η μπάλα βρίσκει στον Βίντρα. Παλιά για τον Έτσιλ. Να το σπάει ο Ρόζενμπεργκ. Καλό το σουτ. Έφυγε η μπάλα από τον Γκαλίνοβιτς. Κίνδυνος εκεί. Και κόρνερ τρίτο για την Βέρντερ. Στο 23ο λεπτό ο Ρόζενμπεργκ έστειλε την μπάλα. Και πάλι για το Βράνιες shoot out και έτσι λύνεται αυτή στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού με φάλτσο. Η μπάλα περνάει. Πιζάρο, μεγάλη απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση είναι αυτή από τον Γκαλίνοβιτς και δύσκολη. Με μηδενικό χρόνο αντίδρασης. Γιλμπέρτο Σίλβα. Σουτ μακρινό, όχι κανένα πρόβλημα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό κάτω από το ασφυκτικό μαργάρισμα των βρετών του Παναθηναϊκού είναι πάρα για πολύ δύσκολο. Για να δούμε εδώ ένα σουτ του Έτσιλ. Νίλσον σηκώνει το κεφάλι του. Η σέντρα είναι καλή για το Μάντζιο. Έκανε την κεφαλιά, όχι. Πολύ. Έρχεται ο Μπάουμαν. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του αρχηγός. Με το αριστερό πόδι επιχείρημα τη γυρίσει εκείνη περνάει out. Τον βλέπετε εδώ, Τζιλμπέρτο Σίλβα κάνει την κίνηση και τον είδε τον Νίλσον. Τον είδε τον Νίλσον ο Τζιλμπέρτο Σίλβα. Έχει δύο παίχτες ο Παναθηναϊκός στην περιοχή. Να δούμε τι σέντρα από τον Νίλσον. Περνάει μπάλα. Γκάμπριελ, ευκαιρία για τον Καραγκούνη. Σουτ και out. Θα μπορούσε ασφαλώς να κάνει κάτι καλύτερο ο Καραγκούνης εδώ. Θα μπορούσε, λέει, για τον αρχηγό του. Καραγκούνη σηκώνει το κεφάλι, είναι ο Τζιόλης κοντά του, του δώσε την μπάλα. Τζιόλης για το Μάτζιο, είναι καλή τρίπλα από το Μάτζιο, η μπάλα στο δεξί, το σουτ, γκολ! Γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 13ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Υποδειγματική επίθεση. Από Καραγκούνη, Τζιόλη και στη συνέχεια από Μάτζιο, η τρίπλα, η μπάλα στο δεξί του πόδι και 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Νάτος ο Σαφ στα επίπεδα της απόγνωσης, στα όρια της απόγνωσης. Κοιτάξτε εδώ. Εκείνη η μπάλα από το Σπυρόπουλο για τον Γιώργο Καραγκούνη. Εκείνος είδε τον Τζιόλη που του τη ζήτησε. Καταπληκτική μπαλιά, κανένα offside από τον Τζιόλη στο δεξί. Η μπάλα του Μάντζιου όπου τη βρίσκει την καρφώνει τη Βέρντερ. 4 γκολ έχει βάλει ο Μάντζιος όλα και όλα. Στο Champions League τα έχει βάλει και τα 4 στη Βέρντερ. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όπως μας δήλωσε ο ίδιος. Και πολύ καλά από το πρώτο ημίχρονο ανασταλτικά και στο δεύτερο ημίχρονο παίρνει και τις προσπάθειες που πρέπει επιθετικά. Νίλσον χαμηλή μπαλιά. Πέρασε η μπάλα από τον Τζιλμπέρτο Σίλβα, ήταν μια μπαλιά ξηράφη. Καραγκούνης έφερε την μπάλα στο δεξί. Καλό σουτ, γκολ! Γκολ φοβερό! Απίστευτο γκολ από τον Γιώργο Καραγκούνη. Απίστευτο! Απίστευτο! Από τα καλύτερα γκολ στην Ευρώπη σε πρωταθλήματα και σε διοργανώσεις διασυλλογικές. Απίστευτο γκολ, 25ο λεπτό, κλειδώνει όπως φαίνεται. Πρώτα ο Θεός, ο Παναθηναϊκός αυτήν την μεγάλη νίκη απόψε. Από πλάγιο out ο Γιώργος Καραγκούνης. Κοιτάξτε το εδώ, ο Σπυρόπουλος. Πώς το βλέπει στο μυαλό του, κοιτάξτε τι κάνει, μυθικό γκολ. Αυτή τη στιγμή Μερτεζάκερ στην βαθιά μπαλιά. Έκοψε ο Βίντρα, Διέγκο σε πεδίο σουτ, το έκανε ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα έφυγε out. Διέγκο είναι 4 οι παίκτες της Βέρντερ αλλά 6 του Παναθηναϊκού. Σανόγκο στη γωνία, σουτ χαμηλό, κόρνερ από τον Γκαλίνοβιτς.
Αυτό το τάκλιν είναι χαρακτηριστικό της δύναμης. Έπεσε και δεν έχει παίχτη μπροστά. Νάτος όμως η παλιά για το Μουν. Η μεγάλη ευκαιρία για το τρίτο γκολ. Παίζουν 3-2 εδώ οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Έσκαψε ο Μουν, η μπάλα έρχεται στον Τζιόλι. Το σουτ χαμηλό. Γκολ! Γκολ! Τη διέλυσε την Βέρντερ ο Παναθηναϊκός. Τη διέλυσε την Βέρντερ. 3-0 στο Βέζερ Στάδιον. Από τον καταπληκτικό του άξιζε του Τζιόλι αυτό το γκολ. Το έφαγε όρθιος ο Βίζε και ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει. Πολύ μεγάλη νίκη. Ευχαριστεί τον Θεό, αλλά μπράβο και στον ίδιο. Ο Βαγγέλης Γιώλης με μια κολοσσιαία εμφάνιση απόψε. Ο τώρα Αμούν. Έχει κάλογο κάτι ο Παναθηναϊκός. Πέρασε η μπάλα. Νάτος. Ο Τζιλμπέρτο Σίλβα. Από πλάγια έκαψε την μπάλα πάνω στη γραμμή ο Μερτεζάκερ. Χαμός εκεί στην άμυνα της Βέρντερ. Έτσι λέει το χώρο. Έκανε το σουτ Γκαλίνοβιτς. Δεν ήταν σταθερή η απόκρουσή του και έτσι η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Πολύ λίγη σημασία πια. Έχουν... Και η λήξη του αγώνα, ενός αγώνα πολύ μεγάλου, ενός αγώνα πολύ σημαντικού για τον Χενκ Τενκάτε και για τον Παναθηναϊκό, ενός αγώνα.